Στέλλα. Ένα 60 για πασάρελα δεν κάνει. Τι το λες. Να σου πω, ποια καρέκλα σου δώσανε, αυτή που κατεβαίνει. Ναι, νομίζω ότι είμαστε καλά. Εντάξει, και το ακουνάκι είναι ψηλό, φτάνω. Πραγματικά, γιατί είσαι τόσο χαρούμενη. Γιατί βασικά ήμουν χαρούμενη. Πρόσεξε, τι θα πει. Γιατί είσαι τόσο χαρούμενη. Είμαι χαρούμενη. Ναι. Γιατί θα δω την οικογένειά μου. Ναι. Άφησα στην κρίση του κοινού να αποφασίσει. Δεν ψήφισα την προηγούμενη εβδομάδα και ήμουν πολύ ήρεμη και πολύ ήσυχη. Δηλαδή δεν με νοιάζει καθόλου το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Στους φίλους μου, μετά από 4 μήνες. Σαφώς και θα μου λείψουν τα παιδιά, το σπίτι και ό,τι έχω περάσει. Αλλά έκλεισε ο κύκλος μου. Δηλαδή ήταν μέχρι εκεί. Καλά, είμαι λάκο. Γεμάτη. Είσαι γεμάτη. Γεμάτη, πολύ. Μες στη λίμο, ποιος ήταν, Ένα εξωγήινο. Σε περίμενε. Να σου πω, ωραίο ήταν ναι, αυτό όμως. Ωραίο ήταν. Ναι, να ωραίο. Σε περιμένει ο Αλέξης. Άλλη μόνο το. Τι είδες? Τη μαμά. Αφού την είδες, τρέχα. Σας. Η μαμά είναι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Πολύ όμως. Εμείς βέβαια να ξέρεις. Λογικό είναι. Πόσο κοιτάξατε εσείς 3,5 μήνες τη μαμά. Και πόσες μέρες ήσασταν κλεισμένοι μέσα στο ξενοδοχείο. 3,5 μήνες παρά μία εβδομάδα. Ναι, πολύ καιρό. Εμείς βέβαια τα έχουμε πει στις διαφημίσεις. Με τη μαμά. Τα είδαμε όλα. Είναι λάτρης σου. Να σου πω κάτι. Σε λατρεύει. Ναι. Oh. Ωραία. Yeah. Όχι, εγώ είπαμε για το. Ό,τι βλέπαμε. Ό,τι βλέπαμε, λέγαμε πριν. Μες στη λίμο, ξέρεις τώρα. Mm. Προσπαθούσα λίγο να τα καλύψω με χρυσόσκονικα πράγματα. Αλλά η μαμά είναι νέα, μια χαρά, έχει ωραίες απόψεις και είναι κοντά στο παιδί της και αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα μας κάψετε απόψε με το air condition αυτό, οκ. Okay, δεν κάνεις. Έχουμε που έχουμε, δηλαδή την κάψα μας. Θα μας κάψετε. Ο Big Brother φταίει. Ο Big Brother φταίει. Έτσι μας έκανε μας στο σπίτι. Να σας πω, έχετε βάλει τη Στέλλα στην καρέκλα που κατεβαίνει μόλις. Βαγγέλη. Μισό λεπτό, Βαγγέλη. Να δείτε, έλα κόρη μου μέσα να σε δει ότι κόσμος είσαι όμορφος. Φτιάξε την καρέκλα, τι φοράς. Αφού φτάνω η καημένη. Να σου πω Στελάκι, κάτσε έτσι λίγο, κοίτα. Κοίτα με, κατέβα λίγο. Α, ναι, εντάξει, ωραία. Έτσι, κουκλάρα η Στέλλα. Το βρήκαμε. Να σου πω τι έχει γίνει. Δεν βολεύομαι. Την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ ο Αλέξης, καθόταν αυτός απέναντί μου. Κοίταξε, εγώ να το ρωτώ. Έφτανε αυτό στα πόδια του. Αυτός ναι, δεν σου λέω γι' αυτό. Αλλά κοίτα τώρα συμπτωματικό που είναι όλο αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουν από εδώ και ο Αλέξης από εκεί. Και άρχισα να το ρωτάω σοβαρά πράγματα και σιγά σιγά ξανακατεβαίνει καρέκλα. Δεν ήθελε να κατέβει κάτω και να γελάει το σύμπαν. Σημαδιακό. Σημαδιακό, ναι. Λοιπόν. Πάμε στα δικά μας. Σε βλέπω χαρούμενο, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Ναι. Ούτως ή άλλως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Δεν μασά τα λόγια του. Ακριβώς και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αν και στην αρχή ήσουν λίγο διστακτική με κάποια πράγματα που έβλεπες. Τελικά τι έφταξε. Και είσαι εκτός σπιτιού. Το σκέφτηκες καθόλου? Όχι.
Όχι, τι έχει το μάτι σου. Δεν ξέρω. Φορά ψεύτικε λεφαρίδε. Όχι, δικέ μου είναι. Μήπω τι έδωσε δανεικέ ο Big Brother. Όχι, δεν φοράει. Ο Big Brother φοράει ποτέ οι λεφαρίδε. Όχι, δεν είπα για το Big Brother ότι φοράει, αλλά έχει όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεστε ο Big Brother. Λοιπόν, για πε μου, τι έφταξε, Στέλλα. Εντάξει, είναι. Κακαούμε σήμερα. Ναι, φταίει. Πιστεύω ότι ο Γιάννης είναι πάρα πολύ άρεστος έξω στο κοινό και το έχουμε διαπιστώσει και. Δηλαδή και εγώ το βλέπω. Δηλαδή και βάζω τη θέση μου σαν τηλεθεατής. Ναι. Και εμένα θα μ' άρεσε πολύ ο Γιάννης. Σαν, τι εννοείς. Του είχα δυναμία βασικά. Θα του είχα και σαν τηλεθεατής αλλά και σαν παίκτρια του είχα δυναμία. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι ο κόσμος προτιμάει το Γιάννη, με άλλα λόγια μου λες. Το να μην μέσα. Όχι μόνο το Γιάννη. Απλώς υπάρχει έτσι μια δυναμία στο και Γιάννη. Στο Γιάννη. Ναι. Οι άνθρωποι με τους οποίους εσύ ήρθες πάρα πολύ κοντά ήταν ο Αλέξης βεβαίως, ήταν ο Γιώργος και ήταν και ο Γιάννης. Mm-hmm. Τους υποστήριζες, τους στήριζες, τους αγαπούσες, έδειχνες τουλάχιστον. Και τον Αντώνη. Και τον Αντώνη, ναι. Πιο πολύ όμως τον τελευταίο καιρό ήσουν πιο κοντά. Με τον Αλέξη, με τον Γιάννη μιλούσατε, με τον Γιώργο μιλούσατε και με τον Αντώνη. Αλλά όχι σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, με όλους. Όμως, Στέλλα, γιατί γελάω, γιατί και οι μεγάλοι έρωτες και οι μεγάλες φιλίες φτάνουν κάποια στιγμή που αρχίζεις και λες πράγματα, κάνεις πράγματα, τσακώνεσαι μαζί με απλά λόγια. Το θεωρείς φυσιολογικό αυτό? Ναι. Ναι. Είσαι τέτοιος χαρακτήρας εσύ? Εντάξει, είναι και ο εγκλεισμός που, δηλαδή εκεί που αισθάνεσαι πέντε ή νιώθεις πέντε μέσα στο σπίτι μετά από τόσο καιρό νιώθεις 105. Κατάλαβα. Οπότε λογικό είναι. Και με την αδερφή μου σκοτωνόμασταν, ξέρω εγώ, στο σπίτι. Αλλά μετά όλα με λιγάλα. Παραμένοντας μέσα στο σπίτι, εσύ ζούσες όλη την κατάσταση από κοντά. Είναι άλλο όμως να το βλέπεις και μέσα από την τηλεόραση. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε όλοι μαζί κάποιες διενέξεις. Έλα, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Αφού τα είδαμε όλοι τώρα, Στέλλα. Ναι, εγώ δεν τα έχω δει όμως. Το καλό. Λοιπόν, να τα δεις και εσύ και όσοι από εσάς δεν έχετε παρακολουθήσει τους μικροκαυγάδες των παιδιών μέσα στο σπίτι. Θα βγεις από εδώ πέρα και θα χτυπάσω το κεφάλι σου. Τι το έχουμε κάνει εδώ πέρα, love story. Ιστορίες αγάπης, Άρλεκιν. Φέικ, πολλά πράγματα. Και δεν τα δέχομαι από αυτά τα πράγματα. Δεν το γουστάρω. Έχεις ένα στυλ με νουπλί. Από μένα, κατάω τις αποστάσεις μου. Κάρα πέτα τις αποστάσεις και εσύ να τις πατήσω και εγώ τις δικές μου. Δεν τον αντέχω άλλο. Μου έχει παίξει τα νεύρα μου. Δεν μπορώ άλλο. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, θα καταλάβεις από ποιον έχει παράπονο. Όταν θα έχω παράπονο. Ναι, άσχη. Μπορεί να κάνει παρέα με τους μπλάκι, μπορεί να κάνει παρέα με τους μπλάκι, με τους λιλέδες. Άσχη τώρα. Κι εσύ. Εντάξει. Γιατί παρέθηκα την υποκρισία κάπου εδώ μέσα. Άιντε τώρα. Μην αρχίσω να μιλάω. Η Στέλλα είναι. Πόσο το πουλάει κάχα, η βάζεις μια φωτιά, πετάς μια φωτιά που σου γοτέει. Όχι, δεν φωτιά. Εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Εγώ αισθάνομαι λοιπόν το καταλαβαίνω. Έρμεο. Αυτά που σου λέω δεν θα στα πει άλλος. Πρόσεχε τι θα πεις όμως. Σήμερα το βράδυ θα καταλάβεις πάρα πολλά. Εγώ το καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Το καταλαβαίνω. Και ηλίθεια και κορό εδώ αισθάνομαι. Καταλαβαίνω και το περίμενα γιατί δεν έχεις κεφάλι. Όταν θα βγει έξω Στέλλα θα δει τα πράγματα πιο σφαιρικά. Θα δει όντως ότι υπήρχαν σκοπιμότητες τρελιάς. Και με την ιστορία με τον Αλέξη πριν φύγει ο Αλέξης. Ναι, μεν μπορείς να το κάνεις επειδή θέλεις να με προστατεύσεις. Από ένα σημείο και έπειτα, χθες κατάλαβα ότι ήταν εμπάθεια. Ήταν πιο αδύναμος κρυκός. Αυτήν επέλεξε ο Αλέξης για να χτυπήσει. Δεν έπραξα αυτό, βουλά. Πάρα πολλές φορές. Το σκέφτομαι από μόνη της. Από μόνη μου, δηλαδή. Τε επηρεασμένη ήμουνα. Τις περισσότερες φορές. Πάρα πολλές φορές. Η Στέλλα είναι. Δεν είναι καταστραμμένη κοπέλα. Είναι τώρα αυτή τη στιγμή σε πλήρη ασυναρτησία. Δεν ξέρει τι της γίνεται εντελώς. Αυτά που είπε στον Καναμπέ ήταν λόγια άσχημα. Και ήταν λόγια που τον έκαναν εξαίσθητα με ένα μεγάλο μη. Γεια σου αδερφέ. Όπως σου είπα. Δεν σεβάστηκες ούτε τον τόσο καιρό φιλίας,
ούτε. Το σεβάστηκα και το πλήρωσα την ούτε, Κυριακή. Ούτε το είδα, είχε κάνει για σένα. Ούτε δεν είχε κάνει για σένα. Για μένα είχα το σεβασμό και την αξιοπρέπεια. Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Τα χάσει. Μια χαρά αισθάνομαι. Αισθάνεσαι μια χαρά. Με κάποια πράγματα που άκουσα. Πέσανε τα αυτιά μου πραγματικά. Δεν περίμενα να τα ακούσω ποτέ. Ποτέ. Δεν γίνεται τη μια να είμαι αγρίμη, να φωνιάζω, να κάνω το ένα ή το άλλο και την άλλη να μην κατέχονται που γίνεται και να με καθοδηγούν. Στέλλα μου, παρακολουθώ. Μεγάλο βίντεο. Μεγάλο βίντεο, ναι. Μεγάλη πορεία μέσα στο πλατό, γι' αυτό, μέσα στο Big Brother, γι' αυτό. Θες να σχολιάσεις κάτι από αυτό, σε αυτά που είδες? Όχι, περιμένω να τις ρωτήσω. Α, εντάξει. Υπήρξαν αυτά τα πράγματα. Ναι, εντάξει, υπήρξαν και πολλά λάθη δικά μου, έτσι, δεν το συζητάω. Πολλά ξεσπάσματα και λάθη δικά μου, πολλά. Εντάξει, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό. Είσαι κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι, δεν κάνεις τίποτα. Σου φταίνε τα πάντα. Εδώ εμάς φταίνε τα πάντα που είμαστε συνέχεια έξω, στην καθημερινότητα. Η απόφαση σου, η αφορμή για τη σύγκρουση με το Γιάννη, θεωρώ ότι στάθηκε το γεγονός ότι αποχώρησε ο Γιώργος από το σπίτι. Ναι, βέβαια. Ο Γιάννης, με άλλα λόγια, σου καταλόγησε κάποιες ευθύνες, θα έλεγα, για την αποχώρηση του Γιώργου. Ενώ θα πρέπει να σου πω το εξής, Στέλλα μου, γιατί ήσουν αμέσα. Ο Γιώργος καταλόγησε αλλού τις ευθύνες για την αποχώρησή του την οικειοθελή. Θα δούμε ένα βίντεο, το οποίο θέλω να παρακολουθήσεις, αν έχεις την καλοσύνη, με πολύ προσοχή, και να το σχολιάσεις μετά. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ. Να μην πιάσεις ξανά, Ελία, από τους πνεύμους να πνεύει τα δικά σου. Δεν θέλεις τίποτα. Τι να κάνεις, κάθεσαι εδώ να τσακουθώ. Φύγε, θα το πλύνω εγώ, πάμε, φύγε. Είναι πλημμένα. Ναι, ναι, τράβα. Και δεν είναι αυτά με να τσακωθείς με κάποιον ή όχι. Εντάξει, καταλαβαίνω, Ελία, αλλά ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Είναι κακό, εδώ σήμερα, δεν μιλάζεις. Τι κακό, θα μείναν σχεδόν μόνο οι φίλοι σου, Γιώργη, εδώ. Ουσία. Τι είναι. Okay. Έχουν μείνει μόνο οι φίλοι σου, λέει, και δεν θα σε τσακωθείς, μου λέει. Γι' αυτό σε τσακίζουμε, γι' αυτό θέλω να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και κάτσε και σου μίλησα μέσα. Σέβομαι τα παιδιά εδώ μέσα όλα. Αλλά πρόσεξε, σε έχετε μπούμενα κάποια στιγμή. Γι' αυτό θέλω να φύγω, Γιάννη, γιατί απογοητεύτηκα. Δεν είναι να πας πουθενά, θα κάτσω. Γι' αυτό απογοητεύτηκα. Δεν θέλω να ακούσει εσύ, δεν θέλω να ακούσω Αντώνη. Απογοητεύτηκα. Σήμερα το βράδυ θα καταλάβω πάρα πολλά. Εγώ, απ' την αρχή, σου λέω τόσο. Δηλαδή, τους ανθρώπους που γουστάρω και αγαπώ, προσπάθησα να τους έχω μια γροθιά. Σέβομαι τα παιδιά εδώ μέσα όλα. Απλά είναι αυτό που πιστεύεις. Σε έχετε μπούμερα κάποια στιγμή. Εμένα μου έχει μπούμερα. Έχετε μπούμερα τώρα. Παίδε το βίντεο. Εντάξει. Από εδώ και έπειτα δεν ακούω ούτε μία κουβέντα από τον καθένα σας για κανέναν εδώ μέσα. Τέλος. Σε τι πράγμα. Δεν καταλάβατε με τι λες, τι εννοείς. Όταν θα τελειώσει το live θα σας τα πω όλα. Δεν μου λες, έγινε κάνει τίποτα με μένα. Σκέτα με στα μαγιά και πες μου όταν ή όχι. Όταν θα τελειώσει το live θα τα πούμε όλοι μαζί. Ρε εσύ Στέλλα μου λέει, μήπως λέει με αυτόν τον τρόπο κάποιος σε κατευθύνει. Τελικά σε κατευθύνει κάποιος, ναι ή όχι. Και άφησε, αυτό θα το αποφασίσω εγώ μόνη μου. Αν κατευθύνει κάποιος ή όχι. Θα κάνω εγώ ένα τέτοιο. Εγώ απόψε, γι' αυτό τα άμαθα τα πράγματά μου. Εγώ σου είπα μια κουβέντα. Ή το λες, ή δεν το λες καθόλου. Ή τα λες, μπρε, ή τα λες. Δεν θα με τρεζάνετε απόψε. Εδώ, ή θα μου πει, εγώ μεγάλωσα, δεν θα κουστάρω να βγαίνω εκεί έξω και να βγαίνω και να πετάει μια σπόντα και να μην λέει κανένα τίποτα. Εσύ ήσουν στο βίντεο. Ναι, και τι έλεγα. Εσύ ήσουν στο βίντεο. Και τι έλεγα. Που μου έλεγες για ποιο λόγο ψήφισε τη Βαλεντίνα με τον Γιάννη να μπει μέσα. Ναι. Που σου είπα εγώ για ποιο λόγο δεν τη ψήφισα, ή τα κοπέλια μπορεί να μην θέλουν να μπουν μέσα. Τι άλλο, ότι. Αυτά που μου λες συνήθως. Ναι, και σε καθοδηγώ εγώ. Στο βίντεο έτσι φάνηκε, Γιώργη. Τι φάνηκε στο βίντεο. Έτσι φάνηκε. Έτσι καθοδηγώ εγώ. Ποια διαφορά στο να πει στον Γιώργο τι έγινε και όχι σε όλους μας. Ποια η διαφορά να πει στον Γιώργο, εκβιάζοντάς σε, ξεκινώντας να μαζέψει τα πράγματα που ήταν ήδη μαζεμένα. Αλλά είσαι τόσο βλάκας. Θα σου πω και ένα πράγμα. Τις κουβέντες που είπες, Γιώργη, αν δεν τις έλεγες, δεν θα αλαφήσεις, Στέλλα. Όχι. Τις κουβέντες που του είπες, ήταν τόσο να βαριέσαι το βίντεο,
Και δεν θα λαφίζει. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό το λόγο. Όχι. Ευελίνα, να το να είσαι σίγουρη γι' αυτό το λόγο. Γιατί εγώ σε ρώτησα τρεις φορές. Γιατί έχει ετοιμάσει την παλίτσα του από την προηγούμενη το βράδυ. Γι' αυτό ήθελα να φύγω, Γιάννη. Γιατί απογοητεύτηκα. Εμπερδεύτηκα. Πάλι. Μπερδεύτηκες. Ναι. Τη γνώμη σου θέλω σε αυτό το βίντεο που είδες. Ο Γιώργος είναι πολύ συναισθηματικός και παρορμητικός, όπως νομίζω το ξέρουν όλοι, γιατί λειτουργεί με το συνέστημα. Mm. Εγώ όταν αποφάσισα ότι θέλει να φύγει, εγώ τσατίστηκα γιατί θέλει να φύγει. Δεν έχω καταλάβει όμως ακριβώς ποιος που έχει ρίξει τις ευθύνες και είναι ο λόγος που έφυγε. Γιατί εγώ είχα ρωτήσει τον Γιάννη πριν να αποχωρήσει ο Γιώργος. Μωρέ, είναι σίγουρο? 2-3 φορές τον είχα ρωτήσει τον Γιάννη. Ναι, μου λέει, του το είπε και ο Big Brother. Και όταν σας ανακοίνωσε. Και τότε του μίλησα και μετά τα μιλήσαμε, έφυγε ο Γιώργος. Παρακολουθώντας όμως τώρα το βίντεο αυτό με κάποιες λεπτομέρειες, θεωρείς ότι ο Γιώργος είχε αποφασίσει εκ των προτέρων να φύγει? Από το Σάββατο είχε μια περίεργη έτσι, δηλαδή είχε μια τάση να φύγω, αλλά το θεωρήσαμε λογικό γιατί όλοι μας το παθαίνουμε αυτό με στο σπίτι. Δηλαδή με τις μέρες μας είμαστε όλοι, θα πάρω τα πράγματά μου και θα φύγω. Την Κυριακή νομίζω ότι εάν δεν μιλούσα βγαίνοντας έξω από το δωμάτιο επικοινωνίας δεν θα είχε γίνει τίποτα από αυτά. Από το Σάββατο όμως είχε ξεκινήσει κάτι, έτσι? Ναι, από το Σάββατο είχε ξεκινήσει κάτι, αλλά εντάξει, το θεωρήσαμε ότι είναι όπως σημαίνει και σε όλους μας. Σε όλους τους περισσότερους. Αλέξη, είσαι εδώ κοντά μας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνεις? Παρακολουθώντας και εσύ το βίντεο, θέλω να μου πεις τις εντυπώσεις σου. Ποιες είναι, τι έχεις καταλάβει εσύ? Εντάξει, αυτό το βίντεο το είχα ξαναδεί εγώ. Κάτι παρόμοιο τουλάχιστον. Κότσοκοπίπεται πράγμα. Δεν το έχεις ξαναδεί αυτό το βίντεο? Στο περίπου είχα δει τις αντιδράσεις του Γιώργου, είχα δει κάποιες κουβέντες της Στέλλας. Η ερώτηση είναι η ίδια με τη Στέλλα. Θεωρείς ότι εκ των προτέρων είχε αποφασίσει ο Γιώργος να φύγει? Εγώ τις αγαπώ. Παρακολουθώντας το. Α. Εγώ τις αγαπώ. Ότι είχα δει κάποιες κινήσεις, δεν ξέρω αν είναι τάσης φυγής ή όχι. Εγώ είχα πει 5 πράγματα, τις είχα πει ότι είχα δει και εγώ ότι τα μάζευα από πριν, την είχα ενημερώσει. Και εμένα καλά έκανε που μίλησα. Εγώ τις έχω πει όλα αυτά. Σε ευχαριστώ, Αλέξη μου, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Στο κομμάτι αυτό του Γιάννη. Έτσι. Έχεις αναρωτηθεί πραγματικά γιατί ο Γιάννης αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε τα όρια του και τι έγινε ακριβώς? Τι ήταν αυτό που τον πίεσε και τον ενόχλησε πολύ, ώστε να είναι σε μια τόσο μεγάλη ένταση? Δεν ξέρω, το μόνο που ξέρω είναι ότι, το μόνο που είδα είναι ότι βγήκε από το δωμάτιο, από το αρχηγείο μαζί με τον Ηλία και ήταν ένας Γιάννης που αλλού, το βλέμμα του μπορεί να σε κοιτούσε, αλλά ήταν αλλού, χαμένος. Να. Δηλαδή, και μετά που έκανε το ξέσπασμα, προσπαθούσαμε με τον Ηλία. Θεωρείς ότι ήταν έτσι ξαφνικά, ας πούμε, του ήρθε στο κεφάλι κάτι, ή υπήρχε δεν και κάποια ξέρεις, αφορμή? Προφανώς κάτι θα. Προφανώς. Δεν μπορεί έτσι ένα άνθρωπο να μπορεί. Ναι, δεν είναι κουζουλός. Ναι. Ναι, σ' ακούω, Στέλλα, μου σ' ακούω. Δεν είναι τρελός για από μόνος του να αρχίσει να. Αφού ξύπνησε μια χαρά, ήταν μια χαρά. Όταν βγήκε από το δωμάτιο του αρχηγού με τον Ηλία, τον έβλεπα και παίζε επίμονα το κομμολόι του με πολλή ένταση. Και χτυπούσε το πόδι του. Και τον έβλεπα και βγαίνει έξω και ήταν αλλού. Αλλού. Δηλαδή. Να χαιρετήσουμε λίγο τον Ηλία που μας βλέπει. Ηλία. Και μάλιστα. Ρόλα. Εδώ είμαστε. Τι κάνεις? Μαζί με τη Στέλλα. Ωραία. Hello. Hi, Στέλλα. Ηλία. Θέλω πραγματικά. Ναι. Μια και είσαι στην παρέα μας εδώ, την έχουμε τη Στέλλα η οποία δείχνει ότι είναι χαρούμενη και θεωρώ ότι είναι χαρούμενο το κορίτσι. Okay. Και συζητάμε διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί και ακούω τις απαντήσεις της. Ναι. Θα ήθελα θερμά να σε παρακαλέσω, Ηλία, αυτή τη στιγμή να δώσεις πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Okay. Και εσύ και οι τηλεθεατές και εγώ και η Στέλλα σε ένα βίντεο που θα παρακολουθήσουμε που για μας έχει μια συνέχεια στις ερωτήσεις που έκανα στη Στέλλα. Ωραία. Για να το δούμε. Okay. Το πολύ fake, η ψευχιά η πολύ, φαίνεται φίλε. Θέλω να σου πω κάτι για τη Στέλλα, οκ? Okay? Ένα πράγμα. Με στεναχώρεψε πολύ, διότι τότε που σε κερδίζε ο Γιώργος στον κήπο, πήγα και της λέω πώς νιώθεις που φεύγει ο Γιώργος και μου λέει δεν με νοιάζει καθόλου. Μου το είπε, μη πας και της το πεις. Είπε έτσι, δεν με νοιάζει καθόλου, αλλά με άσχημο τρόπο. Πώς νιώθεις που φεύγεις,
Τι είσαι, Φουγκό. Δεν έχει κρέμα γάλακτος, πήραμε γάλακτα. Βαριέμαι. Εγώ καταλαβαίνω την ένταση. Έρωτα και καραζευτά. Βιόλα μου. Μάλλον πως απόψε θα σε συναντήσω. Τι έχει πάθει ρε αυτός. Στο δωμάτιο μέσα σου πει πράγμα. Στο αρχηγείο. Μιλούσαμε γενικά. Μιλούσαμε γενικά. Τι κάνει ο Γιάννης, γιατί δεν παίρνει στο σπίτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Του είπατε να πει μέσα. Ναι, Ευελίνα, μην άνεπε. Ω, Ευελίνα, μην πας. Άστον. Άστον λίγο. Άστον λίγο, οκ. Μπέστε. Έτσι. Ψευγέ, ρε! Δεν μπορώ με τις ψευγές! Μα δεν σου λέω ψευγές. Δεν μου λες καμιά εσύ! Θα μείνουμε δυο μας, οκ. Παρακολουθούσαμε με μεγάλη προσοχή το βίντεο το οποίο προβλήθηκε τώρα και εμείς. Μισό λεπτάκι, Λία μου. Okay. Ευχαριστώ. Okay. Θέλω λοιπόν πρώτα την άποψη της Στέλλας. Είδες ότι είναι ένα Γαϊτανάκι ιστορία. Ναι. Βασικά αυτό που τις υποψίες μου είχα από εξ αρχής. Δηλαδή δεν κατάλαβα όμως ότι θα είχε πει ο Ηλίας κάτι για μένα στο Γιάννη και δεν το περίμενα και ποτέ από τον Ηλία. Γιατί του έχουμε πει πολλές φορές. Άκουγε, μη μιλάς όμως. Δηλαδή, επειδή πολλές φορές μας έχει φέρει σε δύσκολη θέση και είναι και πολλές φορές λόγος που τον έχω ψηφίσει. Τώρα όμως κατάλαβα τι συνέβη. Υπήρχε δηλαδή μια αφορμή σε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή να πίστεψε ο Φουκάκης ότι με πρόδωσε και η Στέλλα. Ναι, ναι, δηλαδή. αυτό ακριβώς. Αυτό κατάλαβες. Καταλάβαμε το ίδιο φαντάζομαι όλοι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Στέλλα, πάμε στον Ηλία. Ηλία. Μάλιστα. Δεν θέλω να γελάσω, ρε, Ηλία μου, ενώ θέλω πολύ να γελάσω. Θέλω πολύ να χαμογελάσω, γιατί πραγματικά καταλαβαίνω την αγωνία σας, καταλαβαίνω την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί όλα τα παιδιά μέσα και καμιά φορά μπορεί να γίνομαι και δικηγόρος του διαβόλου και να ρωτάω κάποια πράγματα, αλλά εγώ να ξέρετε ότι τα κάνω με σκοπιμότητα. Μπας και βοηθήσω την κατάσταση και αν θέλετε παραβαίνω και τους κανόνες του Big Brother μερικές φορές και μπορεί να βγαίνω και κακιά. Εγώ παρακολουθώντας αυτό το βίντεο τώρα, όπως και όλοι οι τηλεθεατές μαζί, διαπιστώνουμε ότι ανάβεις φωτιές χωρίς λόγο. Όχι. Δηλαδή, μισό λεπτό, Ηλία μου, και μετά θα πεις ό,τι θες. Sure. Εμείς είδαμε ένα βίντεο που δείχνει, όπως το κατάλαβε και η Στέλλα, ότι πας μέσα και βάζεις μπουρλότο στην κατάσταση. Okay. Άλλο βίντεο βλέπαμε, άλλη εκπομπή κάνω. Όχι, όχι, θέλω να σας εξηγήσω. Πες μας. Αυτό που έγινε είναι, ο Φούκος με φώναξε μέσα στο δωμάτιο, λέει πάμε να μιλήσουμε αντρικά. Και άρχισε για το θέμα όταν αποχώρησε ο Γιώργος, λέει είδε ένα βίντεο που όταν πήγαμε όλοι να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο στην πόρτα, λέει ήμουν ο μόνος που ήταν στεναχωρεμένος και λέει, άρχισε να μου λέει πως οι άλλοι είναι πολύ fake. Και ο Αντώνης και η Στέλλα και η Ευελίνα, διότι τους αγαπούσε πάρα πολύ ο Γιώργος και τους τρεις και είχαν καλή σχέση όσο ήταν ο Γιώργος στο σπίτι. Και μου λέει, ήσουν ο μόνος που στεναχωρήθηκε. Λέει, το είδε στο πρόσωπό σου πως όταν έφυγε ο Γιώργος στεναχωρήθηκες εσύ. Και του λέω, έχεις δίκιο. Και του λέω, σε άκουγα με τη συζήτηση με τη Στέλλα για τον Γιώργο πάλι εχθές και λέω αυτά και αυτά. Η Στέλλα μου είπε, αυτή τη στιγμή που ήσουν με τον Γιώργο έξω πριν φύγει ο Γιώργος, πως δεν την νοιάζει για πως φεύγει ο Γιώργος. Ωραία, το είπες αυτό, Ηλία μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Μετά όμως γύρισες και είπες σε κάτι άλλο. Ναι. Ότι μην το πεις, το μην το πεις, ναι. Τι σημαίνει, ότι ήθελες κάτι να κρύψεις. Όχι. Και εσύ, πώς γίνεται. Ήθελα, βλέπω άλλη εκπομπή μάλλον. Όχι, ξέρετε τι, το είπα στον... Σε ποιον.
σαν πληροφορία στον Φούκο. Πως αυτό έχει το θεωρείς πληροφορία όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ της Στέλλας και του Γιάννη ή κάποιου άλλου παίκτη και πας και λες μην το πεις βρε Ηλία μου. Okay, δεν ήθελα να κάνω φασαρία τώρα. Εγώ το πιστεύω ότι δεν ήθελες να κάνεις φασαρία. Αλλά θεωρείς ας πούμε ότι αυτό θα οδηγούσε σε ένα αποτέλεσμα ηρεμίας ή σε ένα αποτέλεσμα έντασης. Ήθελα να πω και του Φούκο και του κόσμου που παρακολουθάει το πρόγραμμα πως όντως ο Φούκος έχει δίκιο. Η Στέλλα δεν την ένοιαζε πως έφυγε ο Γιώργος αφού μου το είπε η ίδια. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις εσύ όμως. Αλλά μου το είπε. Μου λέει, άλλο τι σου λέει κάποια στιγμή κάποιος και άλλο τι νιώθει. Okay. Αυτή τη στιγμή μου το είπε αυτό και... Να ρωτήσω τη Στέλλα. Στελάκο. Ναι. Εδώ με τον Ηλία είμαστε. Ναι. Την είπες, την έκφραση αυτή ότι δεν σε νοιάζει για τον Γιώργο. Ούτε που το θυμάμαι, γιατί εκείνη τη μέρα ήταν τόσο πολύ τεταμένη η κατάσταση, τόσο πολύ τα νεύρα μου. Το μυαλό μου καταρχήν ήταν θόλο. Είχα τα νεύρα μου από την προηγούμενη μέρα το live. Και, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί ο Ηλίας να μου πει πώς αισθάνομαι εγώ και κανένας στον κόσμο. Ναι, ναι. Αυτό μου είπε η Ρούλα και σας το λέω. Να πω κάτι. Εσύ που με ξέρεις 4 μήνες πιστεύεις ότι θα το εννοούσα κάτι τέτοιο για τον Γιώργο. Μου είχες πει στα αγγλικά, δεν θέλω να φανώ κακιά, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. I don't give a damn, μου λες. Ωραία. Πες ότι το είπα εγώ πάνω στα νεύρα μου αυτό, έτσι. Και ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ νευρική. Και μαμά, μία here I go again, το θυμάσαι αυτό, έτσι. Yeah, πιστεύεις ότι δεν ένιωθα πράγματα, δηλαδή δεν είχα σε υπόλοιψη μεγάλη τον Γιώργο. Εφόσον δεν ξέρεις γιατί μίλησες και βάλεις μπουρλότα μεταξύ εμένα και τον Γιάννη. Αφού, και δεν σου έχω πει ότι εγώ... Αυτή το σφάλμα στο Γιώργο πως... Μισό λεπτό, δεν έχω βάλει καν... Περίμενε, Ηλία. Άσε το τι έχει γίνει μεταξύ εμένα και του Γιώργου. Εγώ σου λέω ότι πόσες φορές, 4 μήνες, έλεγα ότι όποιος έχει κάτι μαζί μου, θέλω να έρθει να μου το πει εμένα, όπως έκανα κι εγώ. Όταν έχω κάτι με κάποιον, πήγαινε και το έλεγα κατευθείαν σε κάποιον με αυτόν που είχα το πρόβλημα. Ναι, αυτή τη στιγμή... Το είπα στο Φούκο διότι το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή όταν μου είπε για το βίντεο κλιπ. Είδες όμως ότι παραλίγο να αποβληθεί ο Γιάννης από το σπίτι με αυτή την αντίδραση. Yeah. Πόσες φορές σου έχω πει Λιάκο, πρόσεχε, μη μιλήσει. Yeah. Anyway. Να πω κάτι για να ρίξω λίγη χρυσόσκονη σε όλη την κατάσταση αυτή. Yeah. Να κάνω τον πυροσβέστη. Γιατί είμαστε μία... Σε στεναχώρησε αυτό, έτσι. Ναι, με στεναχώρησε, αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω κακή, γιατί ξέρω ότι δεν είναι κακός. Είναι από την αγαθοσύνη του μερικές φορές τα κάνει. Να το πούμε, Στέλλα, αυτό και να το ρίξουμε στο γυαλό. Ναι, βέβαια, και στο ποτάμι, στη θάλασσα. Εννοείται. Και να πούμε ότι ήταν μια τυχή στιγμή. Ναι, ναι, τόσες έχουμε εκεί μέσα όλοι μας. Με το λιάκο, ναι, θα αλλά θα μπορούσαμε όμως να είχαμε τρομερή ανατροπή. Ναι. Έτσι. Ίσως θα πρέπει να προσέξετε πολύ τώρα αυτή την εβδομάδα λίγο. Τι λέτε μεταξύ σας, τι κάνετε μεταξύ σας, διότι υπάρχει και η αγωνία του επάθλου και είναι λογικό. Υπάρχει και το άντε να τελειώνουμε αυτή την εβδομάδα να βγούμε. Χρειάζεται μία προσοχή. Συγγνώμη για το ύφος το επικριτικό που είχα. Όχι, δεν πειράζει. Αλλά πραγματικά όταν ακούμε κάτι καλό θα ήταν, χωρίς να κάνω τη δασκάλα, τα παιχνίδια και γενικότερα στη ζωή μας να μην τα μεταφέρουμε. Ναι. Μην το πεις, σημαίνει ότι έχω κάτι πολύ σοβαρό και το κρύβω γιατί αν το μάθεις θα γίνει χαμός. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά και άλλα πολλά συνέβαιναν μέσα στο σπίτι, τη συνύπαρξή σας με τους συγκατοίκους σου και συμπαίχτες σου. Τι πραγματικά εσύ σκεφτόσουν χθες το βράδυ? Δεν με παίρνει ο ύπνος τώρα, νόμιζα ότι σκεφτόμουν. Ναι, νομίζω αυτό, ότι δεν με παίρνει ο ύπνος. Ναι, ναι, ναι. Ότι ήμουν τόσο πολύ κουρασμένη και νιώθω τόσο πολύ θέλω να κοιμηθώ. Ναι. Και δεν με έπαιρνε ύπνος. Ήμουν πολύ ήρεμη. Πέρασε η εβδομάδα μου πολύ ήρεμα. Πολύ ήρεμα. Συνειδησιακά φεύγεις ήρεμη. Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ήρεμη. Θέλω να πιστεύω. Δεν πιστεύω να μου δείξει πράγμα. Όχι. δεν έχω και πρόθεση. Και τότε που είχαμε πει και το θέμα αυτό για τη χειραγώγηση ήταν. Εγώ το πήρα στα μια κατάσταση, αλλά εσύ μια καθοδήγηση ήταν. Εντάξει, okay. Λοιπόν, να συνδεθούμε με το σπίτι τώρα. Ναι, βεβαίως. Να συνδεθούμε μαλλιά. Λοιπόν με το σπίτι, παρακαλώ πολύ. Είναι Νάτι. Συγγνώμη. Η φιναλίστ, θα έλεγα. Έχετε απομείνει στο σπίτι, λοιπόν, ο Ηλίας, ο Γιάννης, ο Αντώνης και η Ευελίνα. Εσείς είστε οι 4 οι οποίοι θα φτάσετε στον τελικό και την επόμενη εβδομάδα θα δούμε τελικά ποιον θα επιλέξει το τηλεοπτικό κοινό, ποια θα επιλέξει το τηλεοπτικό κοινό για να πάρει το έπαθλο. Ποιος και ποια θα είναι ο νικητής. Πρέπει να σας ανακοινώσω κάτι. Είμαι εδώ με τη Στέλλα,
Τη βλέπετε τη Στέλλα? Όχι. Να μην το βλέπω τη Στέλλα. Hello guys. Θέλω λοιπόν να σας ανακοινώσω, αγαπημένα μου παιδιά, ότι το αυτοκίνητο δεν το κέρδισε η Στέλλα. Θα φύγω με το κλακ τελικά. Εσύ θα φύγεις με κάτι καλύτερο, Στέλλα. Α, μακάρι. Ε, εδώ είναι. Εδώ είναι. Έλα, δεν πειράζει, παιδιά. Να τα ακούσουν και τα παιδιά, δεν είναι κακό τώρα αυτό. Θα φύγει με κάτι καλύτερο, η Στέλλα. Θα το κρίνω εγώ αυτό στο τέλος, Ρουλά. Ε, είναι ωραίο, για να χαρούνε τα παιδιά. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, θα σας δώσω λίγο. Εντάξει, φιλιά. Στέλλα. Αυτή η αναμονή τη σκοτώνει. Στέλλα, θα μείνεις μαζί μας, έτσι. Ναι, βεβαίως, τι. Ωραία, θα καθίσεις εκεί, δεν σε φιλάω τώρα, θα σε φιλήσω ωραία, μετά. Ωραία. Ωραία. Γιατί πάμε... Εδώ. Λοιπόν, μιλήσαμε για τους φιναλίστ, σας βλέπω και τους δυο. Μια χαρά, είσαστε εκεί. Οι τέσσερις λοιπόν είναι οι φιναλίστ αυτοί που επιλέξατε εσείς και αποφασίσατε να παραμείνουν στο σπίτι του Big Brother και να κριθεί η τύχη τους την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε ετοιμάσει όμως εμείς ένα βιογραφικό για τον καθένα, ένα βίντεο με τις κάρτες των υποψηφίων για τη θετική σας ψήφο που ξεκινάει μόλις τελειώσει το live πρόγραμμα. Προς το παρόν όμως θα ήθελα να σας δώσουμε κάποια στοιχεία για να ενημερωθείτε για αυτούς και θα δείτε βεβαίως και τις κάρτες. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο και θα επιστρέψουμε να σας εξηγήσω. Αποφάσισε εσύ ποιος θέλει.